Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω ένα θέμα σήμερα, το οποίο είναι ουσιώδες. Είναι crucial. Crucial είναι η λέξη στα αγγλικά για το ουσιώδες. Είναι κέριο ζήτημα, κέριο θέμα για να μας βοηθήσει να πάρουμε επιτέλους τη ζωή μας στα χέρια μας, όσον αφορά στις ερωτικές μας σχέσεις. Όπως θα έχετε ήδη δει στον τίτλο του βίντεο, λέει «Θολή διαθεσιμότητα, αντικρουόμενα μηνύματα από άνδρα προς γυναίκα». Λοιπόν, μου γράφει μια φίλη, η οποία επειδή ξέρει τον, ξέρει τον εαυτό της, νομίζω με ξέρει και εμένα, μόνο τον εαυτό της που ξέρει, και λέει «Μη με κράξεις, μη μου βάλεις τις φωνές». Μη μου βάλεις... Η φίλη λοιπόν, επειδή με ξέρει, με προειδοποιεί, μη με κράξεις. Μη με κράξεις, λέει. Καλημέρα, Θέκλα μου. Υπάρχει κάποιο βίντεο στο κανάλι με θέμα θολή διαθεσιμότητα, παύλα, μεικτά συναισθήματα, άντρας σε γυναίκα και πώς μπορούν αυτά να σε μπερδέψουν ή να σε επηρεάσουν ψυχικά? Πώς το λένε όλο αυτό και τι κρύβει από πίσω? Σε θέλει ή δεν σε θέλει ο άλλος? Υπάρχει κάποιος τρόπος αντιμετώπισης εκτός από το να φύγεις? Είναι ένα μοτίβο στις δικές μου σχέσεις που επαναλαμβάνεται. Είναι δικιά μου ανασφάλεια αυτό? Γιατί όλο αυτό μπορεί να σε τρελάνει. Με τον σύντροφο μου τώρα, για παράδειγμα, όλο το βράδυ κοιμόμαστε αγκαλιά, κάθε μέρα βρισκόμαστε και τις γιορτές πήγαμε μαζί διακοπές, χορεύαμε, περάσαμε υπέροχα. Και υπάρχουν και φορές που ήμασταν μόνοι μας έξω, πήγα να το φιλήσω και μου λέει «Έλα βρε μωρό μου, μες στον κόσμο», ή πήγα να το χαϊδέψω και πάλι το ίδιο. Είπε «Όχι μωρό μου, μη με φιλάς, μη με χαϊδεύεις μες στον κόσμο». Στο σπίτι μέσα είναι κόκαλο την ημέρα, ελάχιστη διαχειτικότητα. Το βράδυ πριν κοιμηθούμε επίσης και ως προς την ερωτική προσέγγιση και μετά όλο το βράδυ αγκαλιά και μαζί έξω. Αν τον προσεγγίσω εγώ ερωτικά, ανταποκρίνεται. Αυτό όλο με μπερδεύει. Αντίστοιχα, είχε και ένας προηγούμενος σύντροφος μου. Από τη μία δεν με άφηνε να χωρίσουμε και από την άλλη δεν προχωρούσαμε και μου έκανε ψυχολογικό πόλεμο. Από τη μία μου έλεγε πως τον ενοχλούσαν κάποια δικά μου χαρακτηριστικά και από την άλλη αυτός τα... πώς το έχεις γράψει εδώ πέρα... Και αυτός... Τα ενίσχυε αυτά τα χαρακτηριστικά και ήθελε πάντα να είμαι δίπλα του. Λοιπόν, φιλενάδα, και για σένα και για όσες και για όσους βρίσκεστε σε ένα ανάλογο δίλημα. Τα λόγια μιλάνε πιο πολύ από τις πράξεις. Ή οι πράξεις μιλάνε πιο πολύ από τα λόγια? Ιδού το ερώτημα. Ο σύντροφος σου εσένα τώρα σου λέει πως σε θέλει, κάνει πράγματα τα οποία δείχνουν ότι μπορεί να σε θέλει, όπως για παράδειγμα να κοιμάται μαζί σου το βράδυ αγκαλιά ή να, όταν τον προσεγγίσεις ερωτικά, αυτός να ανταποκρίνεται. Από την άλλη όμως, τις περισσότερες ώρες της μέρας δεν έχει διαχειτικότητα προς εσένα και δεν είναι εκφραστικός ως προς τα συναισθήματα του για εσένα. Και επίσης, επειδή μου έχεις πει και λίγα περισσότερα, τα οποία δεν διαβάζω τώρα εδώ πέρα, γι' αυτό είδατε ότι είχα ένα ζήτημα πριν στο διάβασμα, για να μην προδώσω την ταυτότητά σου, και επίσης έχει κάνει πίσω γυρίσματα στη σχέση σας. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι να ζει τη ζωή του κανείς. Ο ένας ο τρόπος είναι με το να είναι πιστός στον εαυτό του και να μην ανέχεται τίποτα λιγότερο από το αξιοπρεπές. Να μην ανέχεται ο άλλος να τον θέλει και να μην το θέλει, να είναι δυο μπροστά και ένα πίσω, δύο πίσω και ένα μπροστά, ή να είναι τόσο ανασφαλής, τόσο φοβισμένος, ώστε να επιλέγει ασυνείδητα, όχι συνειδητά, να ζει μέσα σε μια συνεχή συναισθηματική και ερωτική ανασφάλεια, η οποία να τον βάζει συνεχώς στο σημείο και στη θέση να νιώθει
ότι εγώ δεν αξίζω να αγαπηθώ. Εγώ δεν αξίζω να έχω έναν έρωτα μεγάλο. Εγώ δεν αξίζω να έχω δίπλα μου έναν άνδρα, μια γυναίκα που να είναι 100% σίγουρη ότι με γουστάρουν, 100% σίγουρη ότι με θέλουν. Ανθρώπους οι οποίοι και με τα λόγια τους αλλά και με τις πράξεις τους να μου αποδεικνύουν καθημερινά ότι είναι εκεί. Ανθρώπους οι οποίοι να μην με βάζουν στη διαδικασία να διερωτώ με θέλει δεν με θέλει, είναι μαζί μου ή δεν είναι μαζί μου, με γουστάρει ή δεν με γουστάρει, είναι με το κέφι του ή με το κέφι της μαζί μου ή όχι. Ξέρω πολύ καλά για τη συγκεκριμένη γυναίκα που μου στείλε το email ότι έχει και αυτή τα δικά της ζητήματα. Έχει τις δικές της ανασφάλειες. Έχει τα δικά της θέματα, για τα οποία δεν φταίει σε καμία περίπτωση η ίδια. Μεγάλωσε με ένα πολύ δυσχερή τρόπο. Βίωσε τη συναισθηματική εγκατάλειψη στην παιδική της ηλικία και μεγάλωσε ψάχνοντας να βρει το χώρο της μέσα στον κόσμο, δημιουργώντας σχέσεις. Η γυναίκα αυτή παντρεύτηκε σε πολύ νεαρή ηλικία, ανήλικη. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της μετά το πρώτο της διαζύγιο. Μεγάλωσε μόνη της τα παιδιά της. Κατάφερε να βγει μέσα από μια συνθήκη πολύ δύσκολη, στην οποία άλλη στη θέση της θα μπορούσε να είχε σταματήσει να προσπαθεί να εξελίσσεται και να προσπαθεί να μεγαλώνει ψυχικά και πνευματικά και να προσπαθεί να τελειώνεται ως άνθρωπος. Η γυναίκα αυτή είναι στη δικιά μου ηλικία. Έχει παιδιά μεγαλύτερα από τα δικά μου, λόγω του ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, παντρεύτηκε ανήλικη. Και είναι μια γυναίκα που, αν μελετήσει κανείς την περίπτωσή της, θα μπορέσει να πει ότι είναι μια γυναίκα που έχει σπάσει όλα τα προγνωστικά όσον αφορά στη δυσχερή παιδική ηλικία, στη δύσκολη παιδική ηλικία, όσον αφορά στις πολύ δύσκολες συνθήκες του να παντρευτεί ένα παιδί ακόμη στην εφηβεία. Σκεφτείτε να μην τελειώσει το σχολείο, να μην τελειώσει καν το γυμνάσιο και να παντρευτεί, και εκ των υστέρων να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ούσα σε ένα γάμο ναρκισιστικής κακοποίησης, να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, να μπορέσει να πάρει τη ζωή της στα χέρια της χωρίς να έχει καμία απολύτως στήριξη από το οικογενειακό της περιβάλλον, και να μπορέσει να κάνει τη ζωή της τούμπα στον επαγγελματικό τομέα. Να τελειώσει το σχολείο, να πάει στο πανεπιστήμιο, να κάνει και άλλες σπουδές και άλλες σπουδές και άλλες σπουδές και να φτάσει σε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή να έχει πάει πολύ πιο ψηλά από άλλες, οι οποίες τον καιρό που αυτή παντρευόταν πηγαίναμε σχολείο. Και δεν είσαι η μόνη. Τώρα στο μυαλό μου έρχεται, έτσι με πολύ αγάπη, μια άλλη γυναίκα η οποία επίσης παντρεύτηκε πολύ μικρή, επίσης έκανε παιδιά πολύ μικρή, επίσης σπούδασε ενώ ήταν παντρεμένη, αυτή η άλλη που έρχεται στο μυαλό μου δεν έχει χωρίσει ακόμη, επίσης βρίσκεται σε μία συνθήκη ενός γάμου ναρκισιστικής κακοποίησης, ουσιαστικά η συγκεκριμένη εκείνη μέσω της συναισθηματικής παραμέλησης, όπως και εσύ, η οποία ενώ έχει φτάσει πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά στον προσωπικό της αγώνα, στην προσωπική της προσπάθεια, ακόμη δυσκολεύεται με το συναισθηματικό της κομμάτι. Το ερωτικά μας είναι η αχίλιος πτέρνα μας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ολονών. Στις ερωτικές μας σχέσεις βγάζουμε όλες μας τις ευαλωτότητες και όλες μας τις ανασφάλειες, όσο και αν προσπαθούμε να το παίξουμε cool, όσο και προσπαθούμε να το παίξουμε γκόμενες ή γκόμενοι. Ακριβώς εκεί που υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο, ακριβώς εκεί που ερωτευόμαστε ή μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην είμαστε καν ερωτευμένοι και να νομίζουμε ότι είμαστε ερωτευμένοι, μπορεί να είμαστε κολλημένοι πάνω σε έναν τύπο ή μια τύπισσα, μπορεί να έχουμε limerance με έναν τύπο ή μια τύπισσα,
Λίμεραν σημαίνει συναισθηματικός ερωτικός μυρικασμός και έχουμε playlist στο κανάλι μας για αυτό το ζήτημα. Τέλος πάντων μπαίνουμε σε μία συνθήκη στην οποία κάνουμε κάτι πολύ οικείο σε μας, να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό τον αδιάφορο τύπο, αυτή την αδιάφορη τύπησα να μας αγαπήσει. Να προσπαθούμε να τον πείσουμε, με πράξεις κυρίως, όχι τόσο με λόγια, ότι είμαστε αξιαγάπητοι και αξιαγάμητοι. Sorry, αυτό δεν είναι αξιοπρεπές. Και το λέει μία η οποία το έχει πράξει ξανά και ξανά και ξανά. Είχα δύο γάμους εγώ, μην νομίζεις. Το έχω αναγάγει σε τέχνη αυτό. Το έχω, εγώ προσωπικά, ούσα συνεξαρτώμενη στην πλειονότητα των σχέσεων μου στο παρελθόν, το έχω αναγάγει σε τέχνη. Να μπαίνω σε μία συνθήκη μεσοβέζικη, σε μία συνθήκη που να μην είναι ξεκάθαρο ότι όντως με αγαπάει και με θέλει ο άλλος, να μην είναι μία συνθήκη στην οποία ο άλλος να είναι με την όρεξή του και να έχει ακριβώς την ίδια όρεξη και τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια τρυφερότητα και ζεστασιά που έχω εγώ, αλλά εγώ να το θεωρώ πολύ οικείο, να το θεωρώ πολύ φυσιολογικό, γιατί έτσι έχω μεγαλώσει. Μέσα στη συναισθηματική παραμέληση και μέσα στη συναισθηματική αμφισβήτηση. Σαφώς δεν είχα την ίδια δυσχερή παιδική ηλικία που έχει η κοπέλα που μου στέλνει την επιστολή. Σαφώς ήταν πολύ καλύτερη η δική μου παιδική ηλικία από τη δική της. Δεν κάνω καμία απολύτως σύγκριση και δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση για την παιδική ηλικία κανενός, γιατί ο καθένας από εμάς γνωρίζει τις δικές του συνθήκες και ο καθένας από εμάς γνωρίζει τα δικά του δύσκολα βιώματα. Όμως σου το λέω φιλενάδα, ξέρεις ότι σε αγαπώ, ξέρεις ότι ξέρω ποια είσαι και ξέρεις ότι συνδυόμαστε, έχουμε επικοινωνήσει και στο παρελθόν. Σου το λέω με όλη μου την αγάπη ότι κάθεσαι και ανέχεσαι να παίρνεις ψίχουλα από το τραπέζι. Σαν ένα σκυλάκι, όχι σαν ντολάκι. Σαν ένα σκυλάκι όπως η κύρα τα παλιά τα σκυλιά που τα είχαν δεμένα έξω στην αυλή και μπορεί να πήγαινε να τους πετούσαμε αναποφάγια ή αν ερχόντουσαν κοντά στο τραπέζι να παίρνουν ψίχουλα. Όχι στολάκι που τρώει κανονικά το φαγητό του. Στολάκι όπως έχει τη μερίδα του. Σαν ένας παρακατιανός. Σαν μία παρακατιανή. Σε καμία περίπτωση κορίτσι μου δεν είσαι παρακατιανή. Είναι οικείο αυτό για σένα. Να σου συμπεριφέρονται ως αν να είσαι παρακατιανή. Είναι οικείο αυτό για σένα να σου λένε θέλω αυτά που μου δίνεις, γιατί ως καλή συνεξαρτώμενη, εντός αγωγικών το καλή και το συνεξαρτώμενη, ως καλή, ως άνθρωπο ευχαριστητής, έχω μάθει αυτή τη λέξη, μου την έχει γράψει μια κοπέλα και την ευχαριστώ πάρα πολύ, το people pleaser μου το έχει κάνει τη μετάφραση άνθρωπο ευχαριστητής και συμφωνώ με αυτή τη μετάφραση. Ως γνήσιος άνθρωπο ευχαριστητής κάνεις τα πάντα για να νιώσει ωραία ο άλλος. Γιατί να μην σε θέλει στη ζωή του. Μαγειρεύεις. Γιατί να μην σε θέλει στη ζωή του. Του κάνεις μασάζ. Γιατί να μην σε θέλει στη ζωή του. Του κάνεις τα ερωτικά του τα χατήρια. Γιατί να μην σε θέλει στη ζωή του. Του δείχνεις συνέχεια πως τον θέλεις. Του χτίζεις το εγώ του. Του ταΐζεις το αδιφάγο ναρκισιστικό του εγώ. Οπότε βεβαίως και σε θέλει στη ζωή του. Βεβαίως και θα σου κάνει την τεχνική ζεστό κρύο. Μια σε θέλω, μια δεν σε θέλω. Θολή διαθεσιμότητα. Στα καρδιά του τα παπούτσια αν έχει θολή διαθεσιμότητα. Όποιος έχει θολή διαθεσιμότητα να μας παρεντήσει. Σοβαρά. Εμείς πίνουμε καθαρό νερό. Μην σας πω πίνουμε και Evian. Evian είναι μια μάρκα νερού η οποία είναι πολύ ακριβή και όντως έχει καλή γεύση το Evian, ρε παιδιά. Όσες φορές έχω πει Evian μου έχει αρέσει πάρα πολύ και επίσης μου αρέσει και ένα άλλο που παίρνω συνήθως στα αεροδρόμια. Δίνω αυτή την πολυτέλεια στον εαυτό μου όταν είμαι στα αεροδρόμια. Παίρνω ένα άλλο κρασί, ένα άλλο νερό το οποίο έρχεται, ξέρω εγώ από πού έρχεται. Τη Χαβάη, θυμάμαι τώρα τη μάρκα, το οποίο πράγματι το πίνεις και λες αχ τι ωραίο νερό. Λοιπόν, δεν θέλουμε τίποτα θολό, θέλουμε να πιούμε Βιάν, να πιούμε ας πούμε καμιά ελληνική μάρκα, ας μην είμαστε ρε παιδί μου, Άγιο Νικόλαο, αυτό που πίνω εγώ το κυπριακό ή ξέρω εγώ Κίκος κρασί ή νερό, πάλι με το κρασί εγώ. Δεν πίνω κρασί, έχω πει τελευταία φορά που πια κρασί ήταν στο live. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν τόσα ωραία και ελληνικά νερά, καθάρια.
Πίνουμε νερό εφιαλωμένο υψηλής ποιότητος. Πίνουμε νερό από το ριάκι. Δεν θέλουμε τα θολά σας τα νερά. Να μας αφήσετε πίσω. Και τα θολά σας τα νερά και τη θολή σας διαθεσιμότητα και τα αντικρώμενα σας τα μηνύματα. Κόρη, ξύπνα. Σοβαρά σου μιλώ, ξύπνα. Δεν χρειάζεσαι έναν άνδρα για να είσαι καλά. Δεν είναι το α και το ω της ευτυχίας και της ευδαιμονίας η ερωτική σχέση. Νομίζεις ότι σε κάνει καλά η ερωτική σου σχέση. Ξέρεις τι σου κατήνει η ερωτική σου σχέση εσένα? Είναι όπως πολλές ερωτικές σχέσεις δυστυχώς ένα ναρκωτικό. Είναι μια συνεχής μάχη και διαμάχη ανάμεσα στο με θέλει δεν με θέλει. Πώς θα τον κερδίσω να τον κάνω να με θέλει? Και δεν υπάρχει καθόλου και πουθενά το στοιχείο αξίζει τον κόπο να ασχολούμαι και να παλεύω για αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε, υπάρχει ένα κόλπο για να πουλήσουν οι πολιτές που έρχονται και σου λένε, ξέρεις, αυτό το προϊόν είναι το τελευταίο που έχει μείνει, είναι το τελευταίο κομμάτι, είναι περιζήτητο, το θέλει και ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε, αν δεν το πάρεις τώρα δεν θα προλάβεις. Και μπορεί να είναι προϊόν το οποίο είναι αχουστό, ξέρω εγώ, πολύ στόκ. Αλλά το να το παίζει ο άλλος μη διαθέσιμος, ανεβαίνει η αξία του πλασματικά, όχι πραγματικά. Με ένα ψεύτικο τρόπο. Δεν είναι πραγματικός τρόπος αυτός. Να σου δείχνω ότι δεν σε θέλω και εσύ επειδή σου δείχνω ότι δεν σε θέλω, φτιάχνεσαι και νομίζεις ότι αξίζει τον κόπο να με πολεμήσεις. Η μεγαλύτερη μανιά, ξέρετε ποια είναι? Να είναι ο άλλος διαθέσιμος, να είσαι εσύ διαθέσιμος, και να είστε και δυο διαθέσιμοι και να μπορέσετε να διατηρήσετε αυθεντικά την επιθυμία, αυθεντικά την έλξη, αυθεντικά την όρεξη για να προσπαθείτε για τη σχέση αυτή. Όχι να το παίζει ο ένας δύσκολος και ο άλλος να τον τρέχει ξοπίσω πέφτοντας στην παγίδα του να θεωρεί ότι ό,τι είναι δυσέβρετο είναι και αξιόλογο. Είναι αξιόλογος κόρη μου ο σύντροφος σου? Ή είσαι τόσο πολύ απασχολημένη με το να τον κάνεις να σε θελήσει που ξέχασες να ψάξεις αν είναι αξιόλογος? Ξέρετε ποιες φορές όταν βλέπεις για ποιον τσακώνονται δύο γυναίκες λες ειδού το μήλον της έρηδος. Ξέρετε πόσες φορές έχω δει έναν τύπο ο οποίος να μην είναι και κανένα πρόσωπο ιδιαίτερα αξιόλογο, ιδιαίτερα επιθυμητό, αλλά επειδή παίζει αυτά τα παιχνίδια της θολής διαθεσιμότητας και των αντικρουόμενων μηνυμάτων, να έχει καταφέρει να έχει δυο γυναίκες να τσακώνονται και πάρτι του. Πραγματικά, έχει τύχει να γελάσω με την καρδιά μου. Την καρδιά μου έχει τύχει να γελάσω μπροστά τους. Ναι, περιπτωσάρα, περίπτωση, περιπτωσάρα, να είναι εκεί μέσα στον καναπέ. Στο γραφείο παλιά είχα ένα διπλό καναπέ και είχα και δίπλα δύο καθίσματα. Να κάθεται, ξέρω εγώ, μέσα στη μέση ο ανήρ, ο άνδρας. Από τη μια πλευρά η σύζυγος, από την άλλη η ερωμένη, ο οξυσυζυγικός δεσμός. Και να κάθονται, να έρχονται για να συζητήσουμε και οι τρεις. Και εγώ σε κάποια φάση να βλέπω δύο αξιόλογες γυναίκες οι οποίες έχουν πέσει στην πλεχτάνη του να προσπαθούν να κερδίσουν η μια από την άλλη τον άντρα ο οποίος το βλέπεις εκεί πέρα, ρε παιδί μου, αφού το βλέπεις εκεί πέρα. Τώρα μιλώ για συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μιλώ γενικά. Το βλέπεις εκεί πέρα ότι ούτε η μια ούτε η άλλη θα πρέπει να ασχολείται μαζί του. Δεν έχουν καμία σχέση. Ενώ δεν είναι κάποιο πρόσωπο που να είναι κατάλληλο και εξίσου αξιόλογο και με τις δύο γυναίκες και να τους πω ειδού το μήλον της έρηδος, γι' αυτό τσακώνεστε και να γελάω. Δεν έχω φάει ξύλο. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του, ένας άνθρωπος που έχει ψηλή αυτοεκτίμηση, ένας άνθρωπος που συνειδητά προσπαθεί να ξεπεράσει τη συνεξάρτησή του, βάζει ως στόχος στη ζωή του να έχει αξιοπρέπεια. Και είναι εξαιρετικά αξιοπρεπές να μην δεχόμαστε τίποτα λιγότερο από πεντακάθαρο νερό και όχι θολό. Θα πίνουμε Evian, εντάξει?
Μια φορά κάθε τόσο. Πάρουμε ένα μπουκαλάκι. Θα πίνουμε βιά. Δεν θα πίνουμε θολά νερά. Είτε με θέλεις άνθρωπέ μου 1000% και σε θέλω κι εγώ 100% και είμαστε μαζί, είτε δεν είσαι σίγουρος, πήγαινε σπίτι σου. Πήγαινε σπίτι σου, αποφασίσεις. Αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ ρίχνουμε την αξία μας, πόσο πολύ ρίχνουμε τη διαπραγματευτική μας αξία όταν ο άλλος συνειδητοποιήσει ότι ό,τι και να της πω, ό,τι και να της κάνω είναι εντελώς δεδομένη. Η νάρκηση τεστάρουν συνεχώς τα όρια μας, συνεχώς. Και κάθε φορά που υποχωρούμε, κάθε φορά που υποχωρούμε, τόσο ο άλλος μαθαίνει ότι α, το έχει δεχθεί και αυτό, θα πάω παρακάτω, θα πάω παρακάτω, θα πάω παρακάτω. Βλέπετε εδώ πίσω μου το φοβερό βιβλίο της Avery Neal, το οποίο διαβάζουμε και στη συμμετοχή και το συζητούμε γι' αυτό στη συμμετοχή, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε, αφού είναι υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Το οποίο μιλάει για την αδιόρατη κακοποίηση. Και κατά τη γνώμη μου, η θολή διαθεσιμότητα και τα αντικρουόμενα μηνύματα είναι αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Όχι! Θα ξεπεράσουμε τη συνεξάρτησή μας. Θα το γαμίσουμε το θηρίο της συνεξάρτησης. Και θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε καλά και μόνοι μας και μόνες μας και δεν θα δεχόμαστε να συνδεθούμε με κανέναν και με καμία που δεν είναι 100% σίγουρος ή 100% σίγουρο ότι μας θέλει και που να είμαστε και εμείς 100% σίγουροι ότι το θέλουμε ή τι θέλουμε. Σχέσεις με την όρεξή μας. Και όχι σχέσεις για να καλύπτουμε τα ψυχολογικά μας κενά. Μας το εύχομαι.